και είναι και εδώ και ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο οποίος σε ενημερώνω ότι έγινε δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό στην Κόρινθο, προς μεγάλη έκπληξη πολλών, πολύ μεγάλη έκπληξη πολλών. Μερικοί δημάρχοι, να μην πω το όνομά τους τώρα από εδώ πέρα, από αυτό το χώρο, του είπαν προχώρα, είμαστε μαζί σου. Χωρίς να έχει ακόμα ανακοινωθεί η υποψηφιότητά του. Να δούμε τι θα γίνει. Κύριε Νίκα, την αγάπη σας για τη Μεσσηνιά την ξέρουμε. Την αγάπη σας για την Πελοπόννησο δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχετε έρθει σαν επισκέπτες εδώ ή περιμένουμε αυτή τη στιγμή τα νέα όταν δείξει το υποψήφιο σε περιφερειακές Πελοποννήσου. Με τη στήριξη βέβαια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, μα δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είμαι από τους πιο παλιούς αυτοδιοικητικούς στην Πελοπόννησο. Ήμουνα 13 χρόνια αναπληρωτής του Νομάρχη και πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου και 3 θητείες στο Δήμο Καλαμάτας και 4 χρόνια πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου. Επομένως έχω φίλους και γνωστούς σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Κύριε Μπελόγινη, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα επιμελητήρια, με πρώτο το επιμελητήριο της Κορινθίας για αυτή την οργάνωση, για αυτή την όμορφη εκδήλωση, η οποία έχει και ουσία, δείχνει τα αποτελέσματα του μόχθου και του ιδρώτα των Πελοποννησίων. Είμαστε η πιο όμορφη περιοχή της Ελλάδος, η πιο όμορφη περιφέρεια της Ελλάδος, με εκπληκτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, και είναι δυσεξήγητο γιατί μειώνεται ο πληθυσμός χρόνο με το χρόνο με τέτοια μεγάλη ταχύτητα, γιατί έχουμε αυτή την ένταση του δημογραφικού προβλήματος. Είναι δυσεξήγητο γιατί στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει τόσο μεγάλη ενεργία, και είναι και δυσεξήγητο επίσης η κατάσταση του δικού μας δικτύου, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. Ευτυχώς που έχουμε τους δρόμους των ιδιωτών, τους δρόμους που έγιναν με ΣΔΙΤ, ώστε να μπορούμε να κυκλοφορούμε ευκολότερα. Εύχομαι να γίνονται και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες προφανώς έχουν ανάγκη από γενναία χρηματοδότηση για να γίνονται. Καλή εκδήλωση είναι αυτή, όμορφη εκδήλωση, γεμάτη ουσία. Μου δίνετε την πάσα να σας πω ότι αυτή η εκδήλωση έγινε και με την συνεισφορά και με τη στήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εσείς, αν είστε ο επόμενος περιφερειάρχης, θα τη συνεχίσετε αυτό το δεσμό? Θα συνεχίσει αυτό το δεσμό, θα βοηθήσει τα επιμελητήρια να το συνεχίσουν? Λοιπόν, κύριε Μπελόγιανη, εγώ δεν ξέρω τι θα είμαι, διότι οι ανακοινώσεις, δεν μπορώ να απαντήσω σε υποθετική ερώτηση, γίνονται από άλλους. Εγώ δεν θέλω να προτρέχω. Στην περίπτωση αυτή είναι προφανές ότι θα δούμε όλα τα χρήματα των οποίων έγινε διαχείριση μία εφταετία, και εν πάση περιπτώσει ο κάθε συνδυασμός θα έχει τις δικές του προτάσεις σε όλα τα επίπεδα. Ας μην προτρέχουμε, διότι ας γίνει το εάν, και μετά το εάν θα τα πούμε όλα. Να το θυμάστε, κύριε Δημαρχέ μας, αυτό, να το θυμάστε. Πάντα θυμάμαι και πάντα παντώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Best, συγχαρητήρια και για τη ζωντάνια σας και για την προβολή των θεμάτων της Πελοποννήσου που κάνετε. Νομίζω ότι είσαστε από το κανάλι που νομίζω δικαιούται περισσότερο από τον καθένα να είναι εδώ. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ, ευχαριστούμε πολύ.